Η παρουσία μου απόψε εδώ είναι χρέος τιμής. Στους 6 μήνες που υπηρετώ ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, θεωρώ ότι είναι η κορυφαία στιγμή. Ο Γιάννης και ο Γιώργος είναι δύο σύγχρονοι ήρωες της ελληνικής αστυνομίας. Έπεσαν κυριολεκτικά στο καθήκον. Έδωσαν ό,τι πιο σπουδαίο έχει ο καθένας, την ίδια του στη ζωή. Την ώρα που ήταν παλικάρια 23 χρονών, δεν είχαν προλάβει να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα. Στερήθηκαν πάρα πολλά πράγματα, στερήθηκαν τη ζωή τους για το ύψιστο αγαθό το οποίο έχουν κληθεί να υπηρετήσουν όλοι οι Έλληνες αστυνομικοί, την ασφάλεια των πολιτών, την ασφάλεια της πατρίδας. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιότιμοι αξιωματικοί, το δικό μας καθήκον είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε οι Έλληνες αστυνομικοί να υπηρετούν όσο γίνεται σε συνθήκες ασφαλείας. Το δικό μας καθήκον οφείλει να είναι να αναδεικνύουμε κάθε ημέρα στην ελληνική κοινωνία το μοναδικό έργο που εκπληρώνουμε. Και δεν μπορεί να είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι, γιατί πάντοτε οφείλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αγαπητοί συγγενείς των δύο παλικαριών, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη όλων μας για αυτά τα δύο παλικάρια και για τη θυσία τους. Αυτούς τους 6 μήνες έχω γνωρίσει πολλούς αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Είναι ό,τι καλύτερο έχει η αστυνομία μας. Είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Ίσως δεν χρειάζονται άλλα λόγια, γιατί κριτήριο για όλους μας πρέπει να είναι η πράξη. Και για να είμαστε όλοι εντάξει στην αποστολή μας, οφείλουμε να πιστεύουμε σε ιδέες και αξίες. Η δουλειά του αστυνομικού δεν πληρώνεται με τίποτα. Έχει πρωτοφανείς κινδύνους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να αμφισβητήσει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων αστυνομικών κάνουν το πιο επικίνδυνο επάγγελμα του κόσμου. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Πιστεύουμε στις αξίες της ελευθερίας, της ασφάλειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Κάθε μία από αυτές είναι προϋπόθεση για να προχωράει μπροστά η πατρίδα μας. Αυτές υπηρετούμε κάθε μέρα. Ξέρω ότι ειδικά εσείς, οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετείτε στη βία, κάθε πρωί σκέφτεστε αυτά τα δύο παλικάρια. Αθάνατοι.